Κύριε Νικολάου, για το θέμα της ακρίβειας, το ΚΚΕ έχει προτάσεις, έχει να προτείνει λύσεις, διότι η κριτική είναι εύκολη και την κάνουν όλοι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την ίδια ερώτηση με τους προηγούμενους, που είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί ξέρετε, το ΚΚΕ με μεγάλη ευθύνη τοποθετείται και με μεγάλη ειλικρίνεια πάντοτε απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Και θα σας δώσω την απάντηση ότι γιατί έχουν σημασία οι ευρωπαϊκές εκλογές και ως τέτοιες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πανταχού παρούσα και σφραγίζει όλα αυτά που ζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Τι σημαίνει αυτό? Σφραγίζει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που είναι αποτέλεσμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Πράσινης Μετάβασης. Σφραγίζει το αυξημένο ενεργειακό κόστος και την ενεργειακή φτώχεια, που είναι αποτέλεσμα της μεγάλης μονοκαλλιέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκών ανεμογεννητριών. Σφραγίζει τις απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα. 13 ώρες δουλειά χωρίς υπεροριακή απασχόληση. Είστε κατά της πράσινης ενέργειας? Θα σας απαντήσω ακριβώς. Σφραγίζει. Γιατί έχω δει και σε δημοσιεύματα του ριζοσπάστη να υπάρχει άγχος και ανησυχία για το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούμε τα κοιτάσματα του λιγνίτη. Θα σας πω γι' αυτό. Σφραγίζει με την κοινή αγροτική πολιτική την τεράστια αύξηση των αγροτικών προϊόντων και του κόστους παραγωγής. Πουλάνε οι αγρότες ένα προϊόν 23-25 λεπτά και το παίρνουμε εμείς 4 ευρώ από το ράφι. Όλα αυτά αναφέρονται σε ευρωενωσιακές οδηγίες ή κανονισμούς. Πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα, στις 10 του Ιουνίου, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Φοντερ Λάιεν, υπάρχουν πολύ σκληρά περισσότερα αυξημένα πλεονάσματα, 20 δισεκατομμύρια στην τετραετία, που θα πρέπει να βγουν από τη φορολογία του ελληνικού λαού. Και την ίδια στιγμή γίνεται μία συζήτηση για την ακρίβεια στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και ποιες είναι οι βασικές προτάσεις? Καταρχάς, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία έστειλε αυτή την περιβόητη επιστολή του κυρίου Μετσότα, θα έχει στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Και σας ποιες είναι? Θα σας πω. Πέρα από την κριτική, η οποία. Γιατί η κριτική, κύριε Δελατόλα, έχει και ουσία για να καταλαβαίνει και ο κόσμος περί τίνος μιλάμε. Κύριε Νικολάου, εσείς το ξέρετε, είναι γνωστό τώρα. Έχετε επισημάνσεις, επικρίσεις για διάφορες πολιτικές, πάρα πολύ ωραία. Είναι και πολύ αξιόλογος και συμπαθής και ο γραμματέας σας. Όμως, η ερώτηση είναι. Εσείς τι λέτε? Σε αυτά έρχομαι. Τι προτείνετε? Λύσεις. Σε αυτά έρχομαι ακριβώς. Επικρίνετε, οκ. Τα κακοσχήματα, οκ. Δεν είναι επίκριση, θα σας πω. Μας είπε ο κ. Παπανδρέου ότι όλοι από την Ευρώπη ζητάνε λεφτά. Θα σας πω αμέσως. Καταρχάς, τα λεφτά που έρχονται από την Ευρώπη, για να έχουμε και μία απάντηση σε αυτά, δεν γεννιούνται στις Βρυξέλλες με κάποια κότα με χρυσά αυγά. Είναι τμήμα της φορολογίας των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χαρατσιών που πληρώνουμε όλοι. Τώρα, ξέρετε, θα πληρώνουμε και όσοι μένουμε σε παλιά σπίτια 45 ευρώ ανά τόνο διοξιδίου του άνθρακα τη οικοδομή, όσα δεν είναι με πράσινες προδιαγραφές. Ισχύει αυτό που λέτε, το ETS2 δεν εφαρμόζεται και έχει πάρει αναβολή για το 2028. Σας παρακαλώ πολύ, μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Δεν δημιουργώ καμία εντύπωση. Όχι, όχι, αλλά ξέρουμε όμως, και τι λέμε. Αυτή όμως κάτι ακούσαμε. Πήρε αναβολή. Δεν... Από το αφήστε τώρα τα κάτι ακούσαμε. Αυτή την οδηγία όμως εσείς την ψηφίσατε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο. Την ψηφίσατε. Άρα ανεξάρτητα αν πήρε αναβολή ή όχι. Ανεξάρτητα αν πήρε αναβολή ή όχι. Εσείς θέλατε να μπει. Κάτι τέτοιο. Το περιβάλλον είναι πρόβλημα όμως. Το ETS2 για να έρθουμε και σε όλα αυτά. Να έρθουμε και σε όλα αυτά. Εγώ ξαφνιάζομαι πραγματικά που ακούω και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να βάζουν τώρα θέμα ειδικών φόρων κατανάλωσης και ενέργειας. Εμείς προτείναμε να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο ρεύμα και στα καύσιμα. Το 19 όμως το Ευρωκοινοβούλιο, τα άλλα κόμματα την ψήφισαν την ευρωενωσιακή οδηγία και τον Ιούλιο του 2022, αφού είχε ξεκινήσει η κλιμάκωση της ακρίβειας στο ελληνικό κοινοβούλιο, την ξαναψήφισαν. Ενώ εμείς είπαμε να καταργηθούν. Προτείναμε την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Επίσης, οι υπόλοιποι. Αυτά τα μετράτε πέρα καθόλου και το κόστος του έχουν? Αυτό απογορεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σας ρωτώ αν τα μετράτε καθόλου. Απαγορεύεται να μειώσει το ΦΠΑ από το ευρωπαϊκό δίκαιο η κυβέρνηση? Μα καλά, καταλάβατε τι είπα, κύριε Φαραντούρη. Κάτι επικαλείστε μια οδηγία, αλλά. Δεν απαγορεύεται από το κύριε ευρωπαϊκό Φαρντούρη, δίκαιο. Άλλο πράγμα αναφέρεστε. Ούτε να μειώσει, ούτε να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μην με διακόπτετε. Παρακαλώ, αλλά μιλάω για το ΦΠΑ. Για το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, πού διαφωνούμε? Θέλετε να καταργηθεί στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης? Το έχουμε προτείνει ήδη. Ναι. Ωραία. Δεν απαγορεύεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν το κάνατε όμως, λέω. Εσείς τον αυξήσατε το ΦΠΑ. Έτσι, αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Τρίτο ζήτημα. Τα κοστολογούμε? 4 δισεκατομμύρια. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. 8 δισεκατομμύρια ετησίως μόνο είναι οι δαπάνες για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς. 45 εκατομμύρια έχει κοστίσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε η φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εμείς λέμε,
45 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο νοσοκομείο για να γίνει σύγχρονο χρειάζεται 70 εκατομμύρια. Τόσο κόστησε στη Χαλκίδα. Έχουμε θέματα. Ακριβώς. Ναι. Μα κύριε Δελατόλα και κύριε Μακρύ. Κοιτάξτε, τα θέματα. Ακούστε τώρα, ακούστε να πούμε μια κουβέντα. Δηλαδή, εγώ θέλω να έχω εξοπλισμούς. Μακάρι να μην είχα. Να πούμε μια κουβέντα. Για ποιο είναι ο βασικός εχθρός που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με τους εξοπλισμούς? Υποτίθεται ότι είναι η Τουρκία, η οποία είναι νατοϊκή σύμμαχος. Τι εννοείται, υποτίθεται. Λοιπόν, δεν υποτίθεται. Υποτίθεται πάντως, ότι είναι η Τουρκία, που είναι νατοϊκό σύμμαχος. Δεν μένουμε στο Λουξεμβούργο. Δεν μένουμε στο Λουξεμβούργο. Κυρία Σπυράκη. Στη Μεσόγειο είμαστε, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, όχι, άστο να ακούσουμε τον κύριο Νικολάου. Πάει να πει κάτι άλλο. Πάει να πει κάτι σε σχέση με το ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της Τουρκίας. Έτσι είναι. Όπως το λέει και. Γιατί εδώ, μάλλον, καταλαβαίνω και ποια είναι και η γεωγραφία του τραπεζιού. Γι' αυτό με έχετε βάλει απέναντι για αυτούς τρεις. Λοιπόν, άμα δεν είναι χρήσιμο το ΝΑΤΟ, να το καταργηθεί. Η άποψη δική μας είναι τα απάνεμα νερά. Τα απάνεμα νερά. Γιατί τόσα χρόνια από το 19, ποια ήταν η εξαγγελία της κυρίας Φόντερ Λάιεν? Ήταν τα εξής τέσσερα ζητήματα σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής. Καλές δουλειές με καλούς μισθούς, πρώτον. Φτηνά και ποιοτικά προϊόντα μέσα στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Απάνεμα νερά, ελαίο ευρωνατοϊκών συμμάχων. Και οι τρεις αυτές προσδοκίες δεν έχουν γίνει πραγματικότητα. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο νου της να εξυπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα. Και εδώ υπάρχει σύγκληση, γιατί το 10% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχει το 70% του κοινωνικού πλούτου. Εμείς προτείνατε να καταργήσουμε την Ένωση ή να βελτιώσουμε την Ένωση? Η δική μας θέση είναι καθαρή. Ότι χρειάζεται σήμερα να παλέψουμε, γιατί την επόμενη μέρα στις 10 του Ιουνίου όλα αυτά τα προβλήματα θα είναι εδώ και θα ενταθούν. Μάλιστα, η κυβέρνηση, ακούγοντας τα στελέχη της που περιδιαβαίνουν την Ελλάδα, λέει το εξής: ότι αυτό που θα κριθεί στις 9 του Ιουνίου είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Δηλαδή, όλα αυτά που ζει μέχρι σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια, αυτά τα βάσανα να επιταχυνθούν. Άρα, την επόμενη μέρα, εμείς λέμε, χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ πρώτα για να έχουμε αποσπάσεις και διεκδικήσεις. Γιατί είναι η μόνη πραγματική μαχητική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, πώς να το κάνουμε. Και την επόμενη μέρα χρειάζεται να οριμάσει η προοπτική για την Ελλάδα και την Ευρώπη των λαών, των εργαζομένων, για τα δικά μας συμφέροντα στο επίκεντρο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντιπολίτευση? Κύριε Χατζηνικολάου, κάθε άνθρωπος ο οποίος. Είπατε, είμαστε η μόνη αντιπολίτευση. Η μόνη μαχητική, είπαμε. Η μόνη μαχητική αντιπολίτευση στο 40%. Υπάρχει ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Πραγματικότητα. Γιατί. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που λέει εγώ δεν είμαι μαχητική μια αντιπολίτευση. Οι άλλοι είναι αντιπολίτευση του καναπέ, τι είναι? Όλοι το ίδιο λένε. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει βάλτε ζωή στη Βουλή και τώρα στην Ευρωβουλή. Ο κυρία Μακρύ, να σας πω, με ένα παράδειγμα. Στις 28 Φλεβάρι. Όχι, στις 28. Γιατί εδώ υπάρχουν και καταγεγραμμένα γεγονότα. Στις 28 Φλεβάρι έγινε μια τεράστια απεργία, πανεθνική, πανελλαδική, στον ένα χρόνο από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Αυτή η πρόταση για απεργία στους συνδικαλιστικούς φορείς στηρίχθηκε μόνο από τις δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Οι φορείς που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δεν μπήκαν, αλλά την υπονόμευσαν κιόλας. Και λύθηκε. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Λύθηκε το πρόβλημα. Okay. Λύθηκε, δεν λύθηκε, κύριε Παπανδρέου. Το θέμα είναι. Πού πας στην πάλη του λαού. Το ΚΚΕ συμμετέχει σε εκλογές τις οποίες δεν τις αναγνωρίζει, δεν τις θέλει, δεν τις ξέρει, δεν θέλει να συμμετάσχει στην Ευρώπη, δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κακό συμμετέχετε σε εκλογές εφόσον δεν θέλετε, δεν αναγνωρίζετε, δεν ψηφίζετε, δεν συμμετέχετε, δεν τα θέλετε. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Ένα μέτρο για να τελειώσω. Παρακαλώ. Μετά το 41% της Νέας Δημοκρατίας πέρσι στις εθνικές εκλογές, υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι βγαίναν στους δρόμους και λέγανε ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία 40%, καλά να πάθετε. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, με όσες δυνάμεις διαθέτει, μπήκε μπροστά όπου μπορεί για να οργανώσει την πάλη. Στην Ευρώπη που μπήκατε ανάγκες. Μπροστά, σε τι μπήκατε μπροστά? Σε όλα μπήκαμε μπροστά. Σε τίποτα δεν μπήκατε μπροστά. Σε τίποτα. Ποιος ανέδειξε τις απεργίες στην Κόσκο, στην αυπηγοεπισκευαστική? Στην Ευρώπη. Σιωπηλοί είστε. Δεν έχετε πάρει καμία πρωτοβουλία. Κύριε Φαραντούρη. Με συγχωρείτε. Μπορεί να είστε καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Μα δεν σας έχω ακούσει. Σε όλα τα ευρωπαϊκά θέματα. Ακόμα και την εμβληματική. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Εσείς είστε πολύ διαβασμένος. Γιατί το αν δεν παρακολουθήσατε εσείς τις παρεμβάσεις που κάνει η Ευρωκοινοβουλευτική Εβδομάδα του ΚΚΕ. Ακόμα και πάνω από 500 παρεμβάσεις. Τον εμβληματικό κανονισμό για την προστασία της φύσης. Ακόμα και τον εμβληματικό κανονισμό για την προστασία της φύσης τον καταψηφίσατε. Λοιπόν, γι' αυτό, επειδή ο κύριος Φαραντούρης το επαναλαμβάνει τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι στο πρόγραμμά σας το περιβάλλον. Δεν έχετε ευρωπαϊκή περιβαλλοντική ατζέντα. Έχω εδώ τον κανονισμό από τη σελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και θέλω να σας διαβάσω, να καταλάβει και ο κόσμος
τι λέει ο κύριος Φαραντούρης ότι υποστηρίζει. Ναι, λέει, καταψηφίσατε τον κανονισμό. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άμυνας. Το Συμβούλιο, μπλα μπλα μπλα, η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παροχής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θεωρείται υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι εποφελούνται από παρέκκληση και μπορούν να τοποθετούνται ακόμα και στην περιοχή Natura, ακόμα και στα βλαμμένα. Ο εμβληματικό κανονισμό. Το σχέδιο κανονισμού. Είναι το άρθρο. Το σχέδιο κανονισμού. Το 6, κυρία Σπυράκη, το άρθρο 6 τη συμφωνία με το Συμβούλιο. Άκουσα και το γραμματέα του Κουκουέ να μιλά για τα κοιτάσματα του Λιγνίτη και ότι δεν τα αξιοποιούμε κλπ. Να γυρίσουμε στο Λιγνίτη. Θα σας πω. Καταρχάς, γιατί δεν υπάρχει θέμα να γυρίσουμε στο Λιγνίτη. Υπάρχουν μια σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζουν και παράγουν με Λιγνίτη. Ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργειακού του μίσματος. Γερμανία, Πολωνία. Αλλά πρώτο. Θέμα. Δεύτερο, έχω να πω το εξής. Το δικό μας πρόβλημα δεν είναι η μορφή παραγωγής ηλεκτροενέργειας. Είναι το αν είναι. Ακούστε. Είναι το αν, γιατί μπορείς και σήμερα. Μπορείς και σήμερα, εγώ την έχω γυρίσει στη Δυτική Μακεδονία. Καλά, έχω πάει και προχτές ήμουνα στη Μελίτη. Εμείς την έχουμε. Στον ατμοελεκτρικό σταθμό της Μελίτης, κουβεντιάζαμε εκεί με την διοίκηση και τον κόσμο. Πάμε στην ουσία του θέματος. Και λέω το εξής. Υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν και τώρα και να γίνει φιλοπεριβαλλοντικότερη παραγωγή με Λιγνίτη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν θα συνεχίσει το ρεύμα να καθορίζεται η τιμή του από τα χρηματιστήρια της ενέργειας, αν θα συνεχίσει να είναι εμπόρευμα ή αν θα είναι αγαθό κοινωνικό για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Η εργατική λαϊκή οικογένεια, όχι με τα φουσκωμένα τιμολόγια. Δεν απαντάτε στο ερώτημα. Αυτό η μπάλα στην εξέδρα. Καθόλου η μπάλα στην εξέδρα. Πώς. Σας ρωτώ. Στον ενιαίο φορέα ενέργειας για τον οποίο εμείς μιλάμε. Είστε υπέρ της πράσινης ενέργειας ή όχι. Όλες τις μορφές ενέργειας, όλες τις μορφές που έχουμε, με στόχο να γίνει αυτό. Να μπορούν τα λαϊκά νοικοκυρία και η βιομηχανία της χώρας να προχωρά. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα της όξυνσης μεταξύ των ελληνικών κυβερνήσεων και των τουρκικών κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει να κάνει με τους λαούς. Γιατί οι λαοί, ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός δεν έχουν και πολλά πράγματα να μοιράσουν μεταξύ τους. Μάλλον εμείς λέμε το αντίστροφο, ότι η συνεργασία των δύο λαών, πράγμα το οποίο το ΚΚΕ ιεραρχεί όλα αυτά τα χρόνια στη συνεργασία του με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, μπορεί να δώσει πολλές λύσεις στα κοινωνικά τους προβλήματα. Ξέρετε, αλλά αν αρχίσουν και διδάσκουν τώρα τις θεωρίες περί γαλάζιας πατρίδας στα παιδιά, στα νέα παιδιά, σε μερικά χρόνια μπορεί και ο λαός να αρχίσει να στρέφεται εναντίον του άλλου λαού. Δυστυχώς. Το που λέτε ως εικόνα να μην υπάρχει. Σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολλαπλά εκτεθειμένα τα κόμματα που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν την ευρωνατοϊκή και ευρωατλαντική στρατηγική. Και το λέμε αυτό με τα λόγου γνώσεως. Το ψήφισμα και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία δεν είναι και ακριβώς χαστούκια. Σας θυμίζω ότι για μια σειρά ζητήματα, φέρει πίν την εισβολή και κατοχή της Κύπρου, τα αντιμετωπίζουν σαν κάπως μια ανεπίλητη διαφωνία. Δεν λέει διαφωνία, αλλά κάπως έτσι το προσεγγίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες και ισχυρές στρατηγικές και οικονομικές σχέσεις της Γερμανίας, των άλλων βασικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Έχουμε έναν μεγάλο πόλεμο υπεριαλιστικό στην Ουκρανία. Προσπαθεί το ευρωανατοϊκό στρατόπεδο να κρατήσει σε συμπυγμένη την νοτιοανατολική του πτέρυγα, όπου καθοριστικός παράγοντας και ουσιαστικός στρατός, να το πω έτσι, είναι ο τουρκικός. Και γι' αυτό προχωράει αυτή η κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, εμείς δεν μπορεί. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Τουρκία, έχουμε το πρόβλημα, κύριε Δελατόρα. Έχουμε το Μεσανατολή, την Ουκρανία, εμείς. Εμείς δεσμευόμαστε αναγκαστικά από αυτή την πολιτική που ακολουθήθηκε και αναγκαζόμαστε η Ελλάδα να παίζει το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, οι οποίοι εκτός των άλλων, πέρα από το ότι εμπλεκόμαστε στις πολεμικές αναμετρήσεις και στις συγκρούσεις, στηρίζει για παράδειγμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα τη γενοκτονία της Γάζας ή τουλάχιστον δώσανε πράσινο φως για να γίνει. Ποιος έδωσε πράσινο φως? Δεν ψηφίσανε όλοι τα ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο που δίνανε το πράσινο φως στο Ισραήλ για να κάνει τη γενοκτονία με το λεγόμενο δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Κάθε κράτος έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Έστω σαν μια συμβολική κίνηση. Κύριε Φαραντούρη, εγώ έχω πάει στην Παλαιστίνη από το 18. Εγώ πολλές φορές. Δεν θα κάνουμε εμείς. Δεν θα κάνουμε εμείς τα νεκρά παιδιά τα οποία εσείς ξεπλύνατε τη στρατηγική του Ισραήλ με τις στάσεις σας στα ψηφίσματα, προεκλογικό σκηνικό για το ΣΥΡΙΖΑ. 19 Οκτωβρίου.
Τι καλά. Ας πήγαινε ο γενικός γραμματέας σας, ο λαλίστατος, ελάτε, ελάτε, Γάζα, έστω και σαν συμβολικούς. Έστω και για συμβολικούς λόγους. Ελάτε κύριε Φαρατζόπουλο να το δείτε. Ας πήγαινε ο γενικός γραμματέας σας. Κύριος Αρβανίτης, κύριος Κόκαλης ήταν σωσίδα, κυρία Κουντουρά. Κύριε Νικολάου, αμφισβητείτε ότι το Ισραήλ δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση στο έδαφος. Δεν υπάρχει, κυρία Σπυράκη, πόλεμος ενός κράτους υποτιθέμενα με μια οργάνωση. Δεν αιτιολογείται πόλεμος. Και τρομοκρατική επίθεση στο έδαφος του Ισραήλ. Εσείς αμφισβητείτε ότι έχουν σκοτωθεί 40.000 άνθρωποι άμαχοι στην πραγματικότητα. Σας ρωτάω, αμφισβητείτε την κατοχή. Αμφισβητείτε την κατοχή. Μπορεί κάποιος να υπερασπίζεται, τελειώνει. Μπορεί κάποιος να υπερασπίζεται να τελειώσει η εισβολή και η κατοχή στην Κύπρο και την ίδια στιγμή να υπερασπίζεται ένα κράτος το οποίο ασκεί κατοχή. Αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Νικολάου. Θα συνεχίσουμε όλοι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ να αναδεικνύουμε τους αγώνες και τις αγωνίες των Ελλήνων εργαζομένων, των βιοπαλαιστών στις πόλεις και στην Ήπεθρο, όπως κάναμε με πάνω από 500 παρεμβάσεις και 230 ομιλίες στις Ολομέλειες αυτά τα χρόνια. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δύναμη πολλαπλασίαστης της διεκδίκησης του λαού για τον αγώνα για συλλογική σύμβαση εργασίας, μισθούς, συντάξεις, φτώχεια, ακρίβεια. Αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύουμε με την καθημερινή μας πάλι.